Από νωρίς το πρωί ακούγονται μουσουλμανικές προσευχές μέσα στην Αγκασοφιά. Έστρωσαν δυρκουάς γαλιά και κάλυψαν τα ψηφιδωτά. Χιλιάδες Τούρκοι σειραίουν για τη φιέστα Ερντογάν που αφορά τη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του και τον προβληματισμό του για την κίνηση της Άγκυρας. Ανησυχούμε πολύ πως από εδώ και στο εξής, αν εφαρμοστεί αυτή η νοοτροπία του κατακτητή, οι πολίτες της Τουρκίας θα δικαστούν στους κατακτητές και τους κατεκτημένους. Κάτι που καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι για όλες τις μειονότητες, τη χριστιανική, την εβραϊκή και άλλες μειονότητες. Πέντε διαφορετικοί ανοιχτοί χώροι έχουν διατεθεί για τους προσκυνητές προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην πρώτη μουσουλμανική προσευχή στην Αγιά Σοφιά. Δεκάδες τηλεοπτικά δίκτυα βρίσκονται εκεί, ενώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν απευθείας εικόνα από το σημείο.